Λέγομαι Jenny Bloomfield, είμαι η πρέσβη της Αυστραλίας στην Ελλάδα. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη απόψε ως καλεσμένη του νέου επιχειρηματικού συμβουλίου Ελλάδας-Αυστραλίας, που είναι ο πρώτος φορέας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα για να προωθήσει τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται επί τη ευκαιρία της Παγκόσμιας ημέρας της Γυναίκας, για να τιμήσουμε τις γυναίκες επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής, όπως επίσης και της Αυστραλίας. Ανακοινώσαμε κάποιες πρωτοβουλίες σε συνεργασία με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας-Αυστραλίας, που θα στηρίξουν έμπρακτα την γυναικεία επιχειρηματικότητα και μάλιστα για νέες γυναίκες επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης αλλά και της Ελλάδας. Η πρωτοβουλία αυτή θα είναι ένας ανοιχτός διαγωνισμός, όπου νέες επιχειρηματίες θα μπορέσουν να προβάλλουν, να καταθέσουν τις καινοτόμες ιδέες και προϊόντα τους, και θα δοθούν στις νικήτριες η ευκαιρία να επισκεφτούν την Αυστραλία για να παρουσιάσουν τις ιδέες ή τα προϊόντα τους ή να κάνουν μια πρακτική εξάσκηση σε αντίστοιχες αυστραλιανές εταιρείες για να έχουν αυτή την επαγγελματική εμπειρία. Όταν λέτε καινοτόμες ιδέες, έχετε κάτι στο μυαλό σας? Όχι, πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και καινοτομία ανάμεσα στους νέους, στις Ελληνίδες, στη νεολαία, και είμαι σίγουρη ότι θα υπάρχουν πολλές καινοτόμες και ενδιαφέρουσες ιδέες και προϊόντα. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αυτό που επιδιώκει η Αυστραλία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, είναι να στηρίξουμε την προσπάθεια αυτής της χώρας για ανάκαμψη με όποιο τρόπο μπορούμε. Είμαστε φιλικές χώρες με πολύ στενούς δεσμούς. Έχουμε μεγάλη ισχυρή ελληνική παρουσία στη χώρα μας. Η διασπορά και στην Ελλάδα αλλά και στην Αυστραλία είναι ένα πολύτιμο δυναμικό που θέλουμε να το αξιοποιήσουμε. Επίσης, η Αυστραλία έχει μία από τις πιο ισχυρές οικονομίες στον κόσμο. Έχουμε τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτήσαμε από δικές μας μεταρρυθμιστικές αλλαγές, που οδήγησαν σε 20 χρόνια ανάπτυξης χωρίς ύφεση. Μοιραζόμαστε, ανταλλάσσουμε αυτή τη τεχνογνωσία μας με την ελληνική κυβέρνηση και άλλους φορείς, και προσπαθούμε να ενισχύσουμε το εμπόριο και τις επενδύσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι γυναίκες στην Αυστραλία έχουν περισσότερα ποσοστά στο ενεργό δυναμικό και στο διοικητικό, όπως είπατε πριν στην ομιλία σας. Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό? Πιστεύω ότι οι προκλήσεις υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, και όλες οι γυναίκες οφείλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία για να ενισχύσουμε τη συμμετοχή μας όχι μόνο στην επιχειρηματικότητα και στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και στην κοινωνία. Πιστεύω ότι έχουμε κατορθώσει πολλά ως γυναίκες, αλλά ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς και σε όλες τις χώρες οφείλουμε να συνεργαστούμε, να πάρουμε την πρωτοβουλία, να πιστέψουμε στον εαυτό μας και στις ικανότητές μας, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, να πάμε μπροστά όλες οι γυναίκες. Μία τελευταία ερώτηση. Τι είναι για εσάς η γυναίκα? Η γυναίκα είναι πάρα πολλά. Η γυναίκα αλλά και ο άντρας. Έχουμε πολλαπλούς ρόλους. Η γυναίκα είναι το στήριγμα της οικογένειας, είναι το στήριγμα της κοινωνίας, προσφέρει αλληλεγγύη όχι μόνο στην οικογένεια, στην κοινωνία της, είναι εργαζόμενη, είναι επιχειρηματίας, είναι ηγέτης, είναι πολιτικός. Η γυναίκα είναι πάρα πολλά και έτσι πρέπει να είναι, και αυτό είναι το πλεονέκτημα που έχει η γυναίκα στην κοινωνία μας. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.